Πολύ. Κυρίες και κύριοι, το κύριο ζήτημα στην εξυγίαση των ναυπηγείων Ελευσίνας είναι η χρηματοδότηση. Η ΩΝΕΞ στηρίζεται στις αναθέσεις από το ελληνικό δημόσιο για την υποτιθέμενη επένδυσή της. Η εταιρεία και η κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από την Αμερικανική DFC, την κρατική International Development Finance Corporation. Από πού προκύπτει όμως κάτι τέτοιο? Θα κατευθεί κάποιο επίσημο έγγραφο στην Επιτροπή μας, διότι δεν υφίσταται καμία δημόσια δέσμευση ή έγγραφο που να πιστοποιεί κάτι τέτοιο. Τελικά φαίνεται πως με τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου θα κάνει επενδύσεις η εταιρεία αυτή. Αναφορικά με την συμφωνία των εργαζομένων, στην απαράδεκτη από κάθε άποψη συμφωνία εξυγίασης, πρόκειται για αποτέλεσμα ομού εκβιασμού και μεδοδεύσεων που προσομοιάζουν, είναι κάτι σαν πρακτικές μαφίας. Πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί το εκβιαστικό δίλημα, είτε υπογράφεις, είτε δεν παίρνεις τα δεδουλευμένα σου και τράβας τα δικαστήρια να τα διεκδικήσεις? Θα δώσετε στη δημοσιότητα τη διμερή, περίφημη και θεσά συμφωνία να τη μάθουν επιτέλους και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι οι εργαζόμενοι? Πώς αλλιώς να χαρακτηριστούν οι τραμπούκες επιθέσεις σε συνδικαλιστές? Τέλος, σημειώνουμε ότι στο σχέδιο δίθεν εξυγίασης που μας παρουσιάζεται εδώ, υπάρχει η πρόβλεψη ότι οι εργαζόμενοι θα απολυθούν χωρίς ταυτόχρονη επαναπρόσληψή τους, καθώς αναφέρεται ότι ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα απασχολείται προσωπικό, με το κομμάτι δηλαδή. Τι είδους εξυγίαση είναι αυτή? Μονάζιγα για την εταιρεία. Όσον αφορά τα εργασιακά, ακριβώς σε αυτό το σκέλος των εργασιακών είναι η μεγάλη απειλή από τέτοιου είδους επενδύσεις. Υπενθυμίζουμε ότι η ΩΝΕΞ, που πρωτευανίστηκε επί κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία της παρεχώρησε τα ναυπηγεία της Ήπειρου στον Αιώριο, το νεόριο αυτό λειτουργεί αποκλειστικά με εργολαβικούς εργαζομένους, δεν έχει ούτε ένα υπάλληλο που να φαίνεται ότι εργάζεται στα ναυπηγεία Σύρου. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο θα ακολουθήσει και στην Ελευσίνα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, μιλώντας στους εργαζόμενους των ναυπηγείων Ελευσίνας, ουσιαστικά χαρακτήρισε Τούρκους πράκτορες όσους διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς κάτι τέτοιο θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα των ναυπηγείων έναντι των αντίστοιχων τουρκικών. Από την Νέα Δημοκρατία όμως περιμένουμε κάτι τέτοιο. Αποτελεί ιδεολογική της θέση η απορρίθμιση των εργασιακών, αποτελεί κομμάτι του DNA της να αποστρέφεται τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προωθεί τις ατομικές και εργολαβικές εργασιακές σχέσεις. Εσείς τους ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριοι, που ρητορικά λέτε ενίοτε αυτά που περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν από ένα κόμμα που αυτοχαρακτηρίζεται ριζοσπαστικά αριστερό, εκεί που μετράει όμως στην πράξη δίνεται ακριβώς διαπιστευτήρια κυβερνησιμότητα στην ολιγαρχία. Είστε και οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και αυτό δεν είναι εκτίμησή μας, είναι γεγονός. Ενώ γνωρίζετε πολύ καλά το πώς λειτουργήσε η εταιρεία αυτή στη Σύρο όσο αφορά τα εργασιακά, σπεύσατε να υπερψηφίσετε το δίθεν σχέδιο εξυγίασης για την Ελευσίνα, ταυτιζόμενη με τον κύριο Υπουργό. Περιβάλλον και αγωγές της ΛΑΠ. Η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται για εσάς τους μνημονιακούς ως τροχοπέδι στην ανταγωνιστικότητα. Ευτυχώς υπάρχουν θύλακες αμεροληψίας στη δικαιοσύνη. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου λοιπόν εξέδωσε την 5η, 3 Νοεμβρίου, απόφαση για τις αγωγές της ΩΝΕΞ που εκδικάστηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο ενάντια στο παρατηρητήριο ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου, τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ. Το δικαστήριο έκρινε πως η μέχρι σήμερα δράση των πολιτών και του παρατηρητήριου περιβάλλοντος στη Σύρο, προκειμένου να αναδείξουν το ζήτημα της ρήπας του φυσικού περιβάλλοντος και της απειλής προς τη δημόσια υγεία, είναι απολύτως θεμητή, είναι εύλογη, είναι τεκμηριωμένη και δικαιολογημένη και ως εκ τούτου έγινε στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών. Με το σκεπτικό αυτό, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου απέρριψε κάθε αξίωση για αποζημιώσεις προς την εταιρεία που συνολικά διεκδικούσε 3 εκατομμύρια ευρώ από το παρατηρητήριο περιβάλλοντος Σύρου και τα μέλη του. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση που δικαιώνει τον πολύμινο αγώνα των πολιτών και του παρατηρητήριου περιβάλλοντος της Σύρου και θέτει τους ελεκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας πρώτων ευθυνών τους, ενώ συνιστά και ένα ηχηρό χαστούκι στις αγωγές ΛΑΠ, για τις οποίες το ΜΕΡ 25 έχει προχωρήσει σε κατά επανάληψη νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να υιοθετηθεί η αντι-ΛΑΠ νομοθεσία. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο δελτίο τύπου της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, η ΕΣΕΕ, η οποία καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανέτεια και τραμπούκι επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος Θανάσης Δανούσης, εργαζόμενος των ναυπηγείων Ελευσίνας και αναπληρωτής γραμματέας της Συνομοσπονδίας, από εργοδοτικούς συνδικαλιστές. Την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, κατά την προσέλευσή του στον χώρο των γραφείων
των ναυπηγείων δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση από ακροβολισμένους τραβούκους, γνωστούς υπερασπιστές των εργοδοτικών συμφερόντων, οι οποίοι τον εξέβριξαν χειδαία και χειροδίκησαν εις βάρος του. Πρόκειται για τη γνωστή μέθοδο εκφοβιστικών και βίων ενεργειών που ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των ναυπηγείων Νεορίου της Ήρου, όπου τραμπούκοι που δρούν υπέρ των εργοδοτικών συμφερόντων επιτίθεται σε βάρος οποιουδήποτε ασκεί νόμιμα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, αντιδρώντας την εξόγως αντεργατική πολιτική του συγκεκριμένου εργοδότη. Υπενθυμίζουμε αντίστοιχο περιστατικό τον Ιούλιο του 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν 14 εργαζόμενοι του Νεορίου που είχαν προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας Ήρου δέχθηκαν τραμπούκικη και ακραία επίθεση από συνδικαλιστές της εργοδοξίας μέσα στα γραφεία του τοπικού παραρτήματος του ΣΕΠΕ. Μια επίθεση κατά την οποία υπήρξαν ειδικές ζημιές και τραυματισμοί παρευρισκομένων, την οποία καταδίκασαν τόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των επιθεωρητών εργασίας, όσο και το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας. Τέτοιου τύπου αθλειότητες πρέπει να καταδικαστούν από κάθε δημοκράτη εργαζόμενο και κάθε δημοκρατική συνδικαλιστική οργάνωση. Οι απόπειρες εκφοβισμού εργαζομένων και συνδικαλιστών όχι μόνο δεν μας πτώουν, αλλά μας κάνουν και πιο αποφασισμένους. Σας ευχαριστώ πολύ.